Απόστολο Πέτρο και τον Ευαγγελιστή Ιωάννη ενώπιον του συνεδρίου να απολογούνται, όπως λέγαμε την περασμένη φορά. Θεωρούντες δε την του Πέτρου Παρισίαν και Ιωάννου και καταλαβόμενοι ότι άνθρωποι αγράμματοι εσύ και ιδιώτε, σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στις πράξεις στο 4ο κεφάλαιο στίχος 13, εθαύμαζον επεγίνος κόντε αυτούς ότι συν το Ιησού ήσαν, τον δε άνθρωπον βλέποντες συν αυτής εστώτα των τεθεραπευμένων ουδεν είχον αντιπίν. Ενώ έβλεπαν από τη μία μεριά τους Αποστόλους να απολογούνται κατά έναν θαυμαστόν τρόπον και εκείνοι να φημώνονται, από την άλλη μεριά έβλεπαν το τεκμήριον του εγκλήματος, έβλεπαν αυτόν τον θεραπευθέντα χολόν να στέκεται και αυτός εκεί κοντά εις τους Αποστόλους. Πώς ευρέθη όμως αυτός ο θεραπευτής χολός εκεί? Είχε και αυτός συλληφθεί ως συνένοχος ή οδηγήθηκε εκεί ως τεκμήριον που τελικά φυσικά απέληξε εις βάρος των συνέδρων, των δικαστών? Μήπως ο ίδιος έφτασε εκεί ως μάρτης υπερασπίσεως? Δεν μας το λέγει αυτό ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Μόνο σημειώνει, σχολιάζοντας ο Ιερός Χρυσόστομος, πολύ ή του ανθρώπου παρησία και δήλων από του εν αυτό το δικαστηρίο μη καταλυπήν αυτούς, διότι είπον ότι ουγούτος έχει εκείνος αν κατηγόρησε. Λέγει του ανθρώπου αυτού, του χολού δηλαδή, η παρησία ή το μεγάλη, διότι έσυραν τους ευεργέτας του βεβαίως εις δικαστήριον, δεν είναι το μικρό πράγμα να βρεθεί κανείς στο συνέδριον. Αλλά όμως επειδή ακριβώς έδειχνε την ευγνωμοσύνη του μεγάλη προς τους δύο Αποστόλους, γι' αυτό και δεν τους εγκαταλείπει ούτε εις το δικαστήριον. Διότι εάν οι κατήγοροι μπορούσαν να διαστρέψουν την αλήθεια, θα μπορούσε ο ίδιος να τους διαψεύσει με το επιτελεστάν θαύμα εις αυτόν. Τι έπρεπε λοιπόν τώρα να κάνουν οι συνεδροί? Το τεκμήριο του εγκλήματος ή το υπέρ των κατηγορουμένων? Διότι, όπως σημειώνει εκεί ο Ευαγγελιστής, βλέποντες εστώτα των τεθεραπευμένων ουδέν είχον αντιπίν. Δεν είχαν πια τίποτε να υπούν. Τους εφήμωσε το θαύμα και η ενοχή των. Αγαπητοί μου, μία μικρογραφία της δίκης των Αποστόλων επαναλαμβάνεται στην καθημερινή ζωή όλων των πιστών. Όχι βεβαίως μπροστά σε δικαστάς ή αίθουσες δικαστηρίων, αλλά μέσα σε αυτήν την ίδια την καθημερινότητα, στο γραφείο, στο εργοστάσιο, στο σχολείο, στο σπίτι, στην κοινωνική συντροφιά. Παντού ο Χριστός δικάζεται από αυτούς. Από τον κόσμο δικάζεται ο Χριστός. Κρίνουν τον Χριστό. Λέγουν πολλά για τον Χριστό. Τον κρίνουν ακόμη και ότι είναι και μυθικών πρόσωπων, ότι είναι απλός άνθρωπος, ότι είναι και αμαρτωλός άνθρωπος ακόμη, αλλά όχι Θεός. Κρίνεται λοιπόν ο Θεός, καταδικάζεται ο Χριστός στο πρόσωπο το δικό μας. Όταν όμως βλέπουν το θαύμα της δικής μας θεραπείας από πάθη, από κακίες και από άλλα φοβερά πράγματα, δεν θα έχουν πλέον τίποτε να αντιτάξουν οι κατήγοροι, διότι τι θα πούν? Ο Χριστός δεν είναι αληθής? Βλέπουν μπροστά τους εμάς
που είμαστε άλλοι άνθρωποι, έχουμε αλλάξει, είμαστε πνευματικοί άνθρωποι. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι παρά το πώς θα γίνομαι αληθινοί μαθητέ του Χριστού. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και ακόμη το στόμα μας να μην ανοίξουμε, και μόνο γιατί θα βλέπουν οι άλλοι την ίδια τη ζωή μας, θα μπορούν να λέγουν ότι είναι αληθής ο Κύριος. Στίχος 15. Και λεύσαντες δε αυτούς έξω του συνεδρίου απελθύν, συνέβαλον προς αλλήλους λέγοντες, τι ποιήσομεν της ανθρώπης τούτης, ότι μεν γάρ γνωστόν σημείων γέγονεν δι' αυτόν, πάση της κατοικούσιν Ιερουσαλήμ φανερών, και ου δυνάμεθα αρνήσαστε. Διέταξαν να τους βγάλουν έξω. Βλέπετε, σήμερα αποσύρεται το δικαστήριο από την αίθουσα του ακροατηρίου. Τότε έβγαζαν τον ή τους κατηγορουμένους έξω από το δικαστήριο για να συσκεφθούν, και έλεγαν μεταξύ τους, τι να τους κάνουμε αυτούς τους ανθρώπους, διότι το θαύμα έχει γίνει γνωστό σε όλους εκείνους οι οποίοι κατοικούν την Ιερουσαλήμ και δεν μπορούμε να το αρνηθούμε. Βλέπετε ότι η δίκη, η υπόθεση της δίκης, αγαπητοί μου, ήδη οδηγεί τους συνέδρους σε ένα αδιέξοδο. Θέλουν να διαβουλευθούν, θέλουν να σκεφτούν. Γι' αυτό και διατάσσουν τους αποστόλους να τους απομακρύνουν, διατάσσουν τους υπηρέτες να απομακρύνουν τους κατηγορουμένους αποστόλους από την αίθουσα του συνεδρίου. Και τώρα, χωρίς την παρουσία τους, κύριο θέμα συζητούν, τι ποιήσομεν της ανθρώπης τούτης, τι να κάνουμε εις αυτούς τους ανθρώπους, τι ποιήσομεν. Κάποτε έλεγε εκείνος ο άφρον πλούσιος της παραβολής, τι ποιήσω, λέει, ότι δεν έχω πού να βάλω τους καρπούς μου. Η απάντηση είναι απλή, κάνε ελεημοσύνη. Οι άνθρωποι τώρα αυτοί λέγουν, τι ποιήσομαι, τι να κάνουμε. Απάντηση πολύ απλή, όπως σημειώνει ένας σύγχρονος ερμηνευτής, να πιστέψετε. Τι να κάνετε, να πιστέψετε, και αμέσως θα δώσετε διέξοδο στο πρόβλημά σας. Και αυτοί οι άνθρωποι τους οποίους τώρα καταδικάζετε θα γίνουν οδηγοί σας στην πίστη, θα σας βαπτίσουν, και τότε όλος ο λαός θα δεχθεί την νέα διαθήκη, αυτή που συνάπτει ο Θεός με το δικό του το λαό. Τότε θα εκπληρωθεί και η προφητεία του Ιωήλ που αναφέρεται στην Πεντηκοστή, διότι σε εσάς αναφέρεται αυτή. Αλλά τώρα βρήκε πραγμάτωση μόνο σε μερικούς. Τότε θα έρθουν όλες οι ευλογίες του Θεού. Και τότε η προφητεία του Σιμεών του Θεοδόχου, που σήμερα έχουμε και την εορτή της Υπαπαντής, που λέγει, είδαν, λέει, τα μάτια μου το σωτήριον του Θεού, είδαν τα μάτια μου το σωτήρα του Θεού, αυτός που είναι δόξα του λαού σου του Ισραήλ. Μέσα στα έθνη θα σταθεί η δόξα του λαού σου Ισραήλ. Συνεπώς, πιστέψετε, και ο λαός αυτός με τους αρχηγούς του θα γίνει πράγματι η δόξα όλων των εθνών. Αλλά ο λαός όμως αυτό δεν το ήθελε. Έκλεισε την πόρτα σε αυτήν την ευκαιρία. Έτσι, αντί να έρθει η ευλογία στον λαόν αυτόν, ήρθε η κατάρα. Αλώθηκε η Ιερουσαλήμ, ο λαός σκορπίστηκε στα έθνη, και αντί να είναι ο λαός της δόξης, ο λαός του μεγαλείου, στάθηκε ο λαός
της Αισχύδης. Όλοι πλέον καταγελούσαν τους Εβραίους ως σκορπισμένους και δούλους σε όλους τους λαούς της γης. Και αυτό μέχρι σήμερα, και αυτοί οι κατατρεγμοί της ιστορίας πέφτουν στο κεφάλι τους μέχρι σήμερα, αισθανόμενοι ότι το αίμα του Ιησού Χριστού στάθηκε πολύ βαρύ, και επιμένουν στην απιστία μέχρι σήμερα, ύστερα από 2000 χρόνια, και χαλκεύουν έναν σιωνισμό για να απαλλαγούν από τα δεινά τους, και σε λίγο θα φέρουν και αυτόν τον Αντίχριστο που θα σταθεί, θα σταθούν όλα αυτά, θα λέγαμε, αλλεπάλληλες συμφορές και για τους λαούς και για αυτούς. Και όλα αυτά γιατί? Από ένα εωσφορικό εγωισμό, να μην δεχθούν τον Ιησού Χριστόν ως Μεσσία τον. Είναι πολύ κρίμα, είναι πολύ περίεργο. Επιμένετε να ζείτε την περιπέτεια, την ιστορική, ως λαός, και να μην θέλετε να δεχτείτε τον Χριστόν ως Μεσσία σας. Και εφόσον παίρνουν, αγαπητοί μου, την απόφαση να μην πιστεύσουν, εφ' εξής, οι χαλκεύσεις επιχειρημάτων, όχι μόνο εκείνων των συνέδρων που έκριναν τον Χριστό και κρίνουν τώρα και τους Αποστόλους, αλλά σε όλους τους αιώνες τα επιχειρήματα τους πάντοτε, οι χαλκεύσεις των επιχειρημάτων πάντοτε θα είναι ανόητες και επικίνδυνες. Και βλέπουμε τον σιωνισμό να προσπαθεί να αλώσει τον κόσμο, όχι τους γειτονικούς του λαούς ως κράτος που είναι, να αλώσει τον κόσμο ολόκληρον. Στην πραγματικότητα δεν κάνει τίποτε άλλο παρά ό,τι γράφει ο δεύτερος ψαλμός. Πηγαίνετε σπίτι σας να κοιτάξετε τι γράφει και ο δεύτερος ψαλμός. Διότι όταν οι βασιλείς της γης στρέφονται κατά του Θεού και κατά του Χριστού, ο σιωνισμός τους βάζει, τους εμποδίζει να γνωρίσουν τον Χριστό και στρέφονται εναντίον του Χριστού. Αλλά ο Κύριος εκγελάσεται αυτούς, δηλαδή θα τους κοροϊδέψει ο Θεός. Τι πάτε να κάνετε? Τα βάζετε με ποιον? Με τον ουρανό? Πού θα πέσει, πού θα πέσει, θα λέγαμε, η καρπαζά? Στο κεφάλι σας θα πέσει. Γι' αυτό εκεί λέγει για την ράβδο τη σιδηρά, που θα του συντρίψει ως σκεύη κεραμαίος ο Μεσσίας, ο Χριστός Κυρίου. Οι σύνεδροι λοιπόν, για να επανέλθουν στην ιστορία μας, το θαύμα δεν το αρνούνται. Πως να το αρνηθούν? Ο ίδιος ο χολός τα έλεγε, για σταθείτε Κύριοι, εγώ είμαι, εγώ έγινα καλά. Διότι το θαύμα έγινε γνωστό σε όλη την περιοχή, σε όλη την πόλη. Δεν υπάρχει λοιπόν περίπτωση διαψεύσεως. Είδατε τι είπαν? Πώς μπορούμε να το διαψεύσουμε? Όλη η πόλη στο έχει μάθει. Το θαύμα είναι φανερό. Δηλαδή θα μπορούσαν να το διαψεύσουν? Μπορούσαν. Μπορεί κανείς, ή καλύτερα οι κρατούντες, μπορούν να διαψεύδουν κάτι που είναι αληθινό? Δηλαδή να διαψεύδουν ψευδός? Μάλιστα, αγαπητοί μου. Και να είναι και θρησκευτική αυτή η ταγή? Μάλιστα. Φαίνεται ότι είναι, δυνατόν. Και αυτό είναι η μεγάλη σύμφορα. Και εδώ η διάψευση πολλές φορές γίνεται κατά το δοκούν, όπως συμφέρει, όχι κατά την αλήθεια. Και από τη στιγμή, αγαπητοί μου, που ο άνθρωπος θα πάρει την αρνητική πια θέση απέναντι στο Χριστό, δεν μένει παρά η παρουσία αντιφάσεων.
γίνεται ο άνθρωπος αντιφατικός, γίνεται μοιραίων πρόσωπων, γίνεται δέσμιος του εαυτού του. Να πω ένα παράδειγμα σύγχρονο, είναι λυπηρό. Όταν ένας θρησκευτικός, ένας ηγέτης θρησκευτικός, κληρικός, συνδεθεί με πρόσωπα της πολιτείας, όχι της κρατούσης πολιτείας, αλλά ενώ πρόσωπα τα οποία είναι σκοτεινά πρόσωπα, έχουν σκοτεινά συμφέροντα, μασονισμός και τι άλλα πράγματα, συνδεθεί αυτός ο άνθρωπος μαζί τους. Δεν ξέρω γιατί, από πού και ως πού μπορούσε να συνδεθεί, συνεδέθη. Αυτοί φροντίζουν να μετέλθουν την μέθοδο της αράχνης. Μόλις το θύμα πέσει στον ιστό, αρχίζει η αράχνη, ξέρετε τι κάνει εκεί, να δημιουργεί νέα κλωστή και να τη λύγει, να τη λύγει. Πετάνε ένα κόκαλο ενός συμφέροντος, μια υπόσχεση, ένα κάτι, ένα κόκαλο, και αρχίζει το τύλιγμα. Έτσι που αν κάποτε αυτός θα πει θέλω να φύγω, αισθάνομαι άσχημα, δεν μπορείς, κοίταξε, ξέρουμε εκείνο το μυστικό σου και εκείνο το μυστικό σου. Και ο άνθρωπος αυτός, αν μάλιστα έχει και υψηλή θέση, και όταν κάποτε θα πρέπει μερικά πράγματα να πει ή να διαψεύσει ή θα τον βάλουν να διαψεύσει, είναι δέσμιος, είναι δέσμιος, είναι ένα τραγικό πρόσωπο. Αγαπητοί μου, είτε ηγέτε είσαστε, είτε απλοί άνθρωποι είσαστε, σε κάποια αναλογία όλοι μπορούμε να το πάθουμε αυτό, μέσα στον κύκλο των ανθρώπων που βρισκόμεθα. Προσέξατε, ο Απόστολος Παύλος λέγει, δεν είμαι δούλος ανθρώπων, εν τούτης εδούλωσε τον εαυτόν του εις όλους τους ανθρώπους για να τους υπηρετήσει. Τι σημαίνει αυτό, δεν είναι αντιφατικό? Όχι, σημαίνει ότι είναι ελεύθερος από κάθε τέτοιο δέσιμο, αλλά έχει δεθεί μόνο με τον δεσμό της αγάπης για να υπηρετήσει, και όχι με άλλης ποιότητος συμφέροντα. Μη δενόμαστε με συμφέροντα, μη δενόμαστε με συμφέροντα, ώστε για κάποια στιγμή που μας προβάλλει ο άλλος εκείνο που δεν πρέπει να γίνει, το ανεπίτρεπτο, να πούμε λυπούμε, αυτό δεν το κάνω, δεν μπορώ να το κάνω. Όταν όμως έχουμε δεθεί, θα μπορούμε να το πούμε αυτό? Αλίνα μη επιπλείον διανεμηθεί εις των λαών, απειλή απειλησόμεθα αυτής μη και τη λαλήν επί το ονόματι τούτο μηδενή ανθρώπων, αλλά για να μη σκορπιστεί διαδοθεί στο λαό, με απειλή θα τους απειλήσουμε, τίποτα να μην μιλάνε στο όνομα τούτο στους ανθρώπους. Βλέπετε οι σύνεδροι εδώ φοβούνται τη διάδοση της ειδήσεως δια το θαύμα, γιατί μαζί με το θαύμα θα υπήρχε και η αποδοχή της διδασκαλίας του Ιησού. Προσέξτε εδώ το ρήμα διανεμηθεί. Αν κανείς έχει διαβάσει ιατρική γραμματεία, αρχαία ελληνική ιατρική γραμματεία, είναι εγκρατής αυτής γραμματείας, τότε διαβάζοντας το Λουκά, Πράξεις και Ευαγγέλιον, εκεί θα δει να αναφαίνεται και να αναδεικνύεται ο γιατρός, όπως τον αποκαλεί ο Απόστολος Παύλος τον Λουκά. Λουκάς, ιατρός, ο αγαπητός.
Δηλαδή είναι πολύ προσεκτικός ο Λουκάς άμα περιγράφει. Πρώτα είναι αυτό, όπως ένας γιατρός είναι προσεκτικός μπροστά στον ασθενή του. Δεν βγάζει γρήγορα συμπεράσματα, αλλά ερευνά το θέμα. Δεύτερον, χρησιμοποιεί ιατρική ορολογία. Λοιπόν, ο όρος διανεμηθεί που βάζει εδώ είναι ιατρικός όρος, συναντάται πολύ συχνά στα αρχαία συγγράμματα τα ιατρικά και αναφέρεται επί καρκίνου. Αυτό το διανέμω, διανεμηθεί, διανέμω, που θα πει αναφέρεται στον διαχυνόμενον καρκίνον, αυτό που λέμε γέμισε ο άνθρωπος, ο ασθενής από καρκίνο, και βάζει αυτό το ρήμα ο Λουκάς εύστοχα. Δηλαδή με άλλα λόγια, εθεωρούσαν οι σύνεδροι την διδασκαλία του Χριστού καρκίνο που πάει να σκορπίσει στο σώμα του Ισραήλ. Αλλά το χειρότερο, ότι και πολλοί από τους συγχρόνους μας που δεν έχουν αγαθές σχέσεις με τον Χριστό θεωρούν τον χριστιανισμό και την Εκκλησία το λιγότερο ένα πονοκέφαλο, αν όχι καρκίνο, ένα πονοκέφαλο, από τον οποίον πονοκέφαλον πολλοί θα επιθυμούσαν να απαλλαγούν. Και για να επιτύχουν το σκοπό τους, οι σύνεδροι αποφασίζουν να χρησιμοποιήσουν την απειλή. Απειλή απειλή σώμεθα, εβραϊσμός. Με απειλή απειλό. Είναι εβραϊκή αυτή η σύνταξη. Και η απειλή θα ανεφέρεται εις το σταμάτημα του κηρύγματος υπέρ του ονόματος του Ιησού Χριστού. Θα τους απειλήσουμε να μην κηρύσουν το όνομα του Ιησού. Την ώρα εκείνη οι άνθρωποι αυτοί εγίνονται όργανα του σατανά, που ασφαλώς πολύ θα επιθυμούσε να σταματήσει το κήρυγμα υπέρ του ονόματος του Χριστού, υπέρ του Χριστού. Ας το προσέξουν αυτό, αγαπητοί μου, όσοι εμποδίζουν έναν ομιλητή του Λόγου του Θεού. Αλλά μη πείτε αυτό ανήκει σε κάποιους άλλους. Ας το προσέξουμε και εμείς, μήπως κάποτε εμποδίσουμε έναν άνθρωπο να πάει να ακούσει Λόγον Θεού. Όταν του πούμε καημένε, τώρα πας να ακούσεις κήρυγμα, άσε, δεν πειράζει. Και στην επίοικεστέρα μορφή, όταν κάποτε θα θέλαμε έτσι να διασκεδάσουμε ή μας ήρθαν επισκέπτες στο σπίτι Κυριακή απόγευμα, ένας σωστός ακροατής του Λόγου του Θεού θα πει, όση ώρα είναι που δεν είναι η ομιλία, δέχεται τους επισκέπτες, θα τους πει όμως, κοιτάξτε με συγχωρείτε, 7 με 8 έχουμε μία ομιλία, θα χαρούμε πάρα πολύ να έρθετε μαζί μας, να πάμε εκεί. Εάν εκείνοι πουν ναι, πολύ ωραίο, τους κερδίσατε τους επισκέπτες σας. Εάν πουν όχι, τότε να τους πείτε, μα συγχωρείτε πάρα πολύ, έλατε μια άλλη φορά να σας δούμε, έλατε πιο νωρίς, έλατε μετά τις 8 να μας επισκεφθείτε. Αλλά εάν σας γελάσουν και σας πουν έλα καημένε τώρα, χάθηκε ο κόσμος, και αν δεν πας να ακούσεις και Λόγω Θεού, χάθηκε ο κόσμος. Αυτό το λέει ο διάβολος. Αυτό θέλω να σας τονίσω. Όταν όχι εμποδίσουμε έναν ομιλητή μόνο, αυτό είναι σπανιότερο, όσο να εμποδίσουμε έναν ακροατή να ακούσει τον Λόγο του Θεού. Και καλέσαντες αυτούς, παρήγγυλαν αυτής, το καθόλου μη φέγγεστε, μη δε διδάσκην επί το ονόματι του Ιησού. Και αφού τους εκάλεσαν, τους παρήγγυλαν καθόλου να μην ομιλούν, ούτε να διδάσκουν στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αυτό το καθόλου μη φθέγγεστε σημαίνει κατά τους Αττικούς
ουδέ γρή υπήν. Αυτό το λέμε και στη γλώσσα μας. Δεν θα πεις ούτε γρή. Ή το λέγαμε. Νομίζω λέγεται ακόμη. Δεν θα πεις ούτε γρή. Λέει τίποτα. Ούτε μία συλλαβή δεν θα πεις. Τίποτα. Και εκείνο το παρήγγυλαν δεν σημαίνει ότι τους έκαναν μια απλή σύσταση. Ότι κοιτάξτε, μη λέτε τίποτα, μη μιλάτε. Τους το απηγόρευσαν ολότελα να ομιλούν δια των Χριστών και δια τη διδασκαλία του, όχι μόνο δια το πρόσωπό του, αλλά και δια τη διδασκαλία του. Και τι θα περίμεναν αυτοί οι ανόητοι σύνεδροι? Ότι οι Απόστολοι θα συνεμορφούντο με αυτές τις απειλές των? Ο Απόστολος Πέτρος και Ιωάννης αποκριθέντες προς αυτούς είπων: «Οι δίκαιον εστίν ενώπιον του Θεού, ημών ακούειν μάλλον ή του Θεού κρίνατε. Ούγαρ δυνάμεθα ημείς αείδομεν και οικούσαμεν μιλαλήν». Τότε ο Πέτρος και Ιωάννης είπαν: «Εάν είναι δίκαιο μπροστά στο Θεό και για υπόθεση του Θεού να ακούμε μάλλον εσάς ή το Θεό, κρίνατε το εσείς». Εμείς δεν μπορούμε εκείνο που είδαμε και εκείνο που ακούσαμε να μην το πούμε. Αγαπητοί μου, θαυμάστε απάντηση. Και μετά λέμε: «Πού η θεοπνευστία, πού το πνεύμα του Θεού?» Θαυμάστε απάντηση. Το θάρρος, το περιεχόμενο, ο τρόπος, σπουδαιοτάτη απάντηση αυτή. Απόλυτα λογική, αλλά και θεολογική. Δεν είναι σοφιστία. Ακόμη θέτουν, τους κατηγορούς, οι κατηγορούμενοι θέτουν τους κατηγορούς να κρίνουν οι ίδιοι την απόφασή τους εάν είναι σωστή ή είναι λανθασμένη. Αν πρέπει, λέει, να ακούσω με εσάς ή το Θεό, κρίνατε το εσείς. Αυτό είναι τώρα. Αυτό είναι τώρα. Οι κατηγορούμενοι κρίνουν το δικαστήριο ευγενώς. Ούτε απειλές, ούτε φωνές. Το συνέδριο απειλεί. Ευγενέστατοι οι Απόστολοι, γεμάτοι από Πνεύμα Θεού. Αλλά τι κάνουν? Τους βγάζουν, τους βγάζουν το ψεύδος στην επιφάνεια. Τους βγάζουν την κακοήθεια στην επιφάνεια, την πλάνη τους στην επιοικεστέρα μορφή, την πλάνη τους. Αλλά δεν είναι το πλάνη μόνο, ή το κακοήθεια δαιμονική. Και όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος: «Η ψευδή αλέγομεν επιλαβού, η δε αληθή τι κολλείς, τι ούτων η φιλοσοφία». Αν λέγει, λέμε πράγματα ψεύτικα, τότε να μας συλλάβεις και να μας πας στη φυλακή. Να μας πάτε στη φυλακή. Εάν όμως λέμε αληθή πράγματα, διότι εσείς δεν μας κλείνετε στη φυλακή, δεν μας τιμωρείτε, δεν έχετε κάποια απόφαση να μας πείτε: «Κατηγορούμενοι, αυτή είναι η ποινή σας». Δεν υπάρχει ποινή, αλλά μας λέτε να μην μιλάμε. Αν είμαστε φταίχτες, αν είμαστε ψεύτες, κλείστε μας στη φυλακή. Εάν όμως δεν είμαστε ψεύτες και κλέφτες, τότε τι εμποδίζεται να μιλήσουμε? Τι ούτων η φιλοσοφία, αυτή είναι η ευσέβεια. Έτσι βλέπουμε, αγαπητοί, να φέρουν οι δύο Απόστολοι σε δικαστικό αδιέξοδο του συνέδρους. Βλέποντας, αγαπητοί μου, αυτές τις δύο
κατηγορίες ανθρώπων. Ο Ιερός Χρυσόστομος, που ήταν άνθρωπος, ξέρετε, πριν γίνει κληρικός, ή το άνθρωπος των δικαστηρίων, ή το ό,τι θα λέγαμε σήμερα δικηγόρος, βλέπει από τη μια τους συνέδρους και από την άλλη βλέπει τους Αποστόλους και λέει τα εξής σε μετάφραση, σας διαβάζω: εκείνοι μεν ευρίσκονται σε απορία, τούτοι δε σε ευφροσύνη. Εκείνοι είναι γεμάτοι από πολύ ντροπή, αυτοί δε με παρησία κινούνται. Διότι πες μου, ποιοι ήσαν οι φοβούμενοι? Εκείνοι που λέγουν, δεν μπορούμε αυτά που είδαμε και ακούσαμε να μην τα κηρύττωμε, ή εκείνοι που λέγουν για να μην διαδοθεί περισσότερο στο λαό? Κατηγορίες. Ποιοι από τις δύο κατηγορίες, ποια από τις δύο κατηγορίες ήσαν περισσότερο ελεύθεροι, οι σύνεδροι ή οι Απόστολοι? Πρέπει να το τονίσουμε. Ο χριστιανός είναι αληθινά ελεύθερος άνθρωπος. Αυτός που έχει την αλήθεια είναι αληθινά ελεύθερος άνθρωπος. Λέει ο Κύριος, γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς. Γνωρίστε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας γνωρίσει, θα σας ελευθερώσει. Προσέξτε. Γνωρίστε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Δηλαδή αλήθεια ίσον ελευθερία. Αλλά ξέρουμε ότι ο Χριστός είπε, εγώ είμαι η αλήθεια. Συνεπώς, ο Χριστός ίσον αλήθεια. Άρα, τα ενή τρίτο ίσα και αλήλης ίσα. Χριστός ίσον ελευθερία. Πολλοί υπόσχονται ελευθερία στην εποχή μας και σε κάθε εποχή, ή μιλάνε για ελευθερία. Αλλά όλοι αυτοί και πλανούν και πλανώνται. Μόνον ο Χριστός είναι η ελευθερία, η αληθινή ελευθερία. Γράφει ο Απόστολος Πέτρος, ελευθερίαν αυτής επαγγελόμενη, αυτοί δούλοι υπάρχοντες της φθοράς. Β' Πέτρος 2,19. Αυτοί οι ίδιοι υπόσχονται, λέγει, στους ανθρώπους ελευθερίαν, αλλά αυτοί οι ίδιοι είναι και δούλοι της φθοράς. Όλοι εκείνοι που σπρώχνουν σε μια δίθεν ελευθερία, σε μια απελευθέρωση, ή αποκατεστημένα ή από παλαιωμένες θέσεις και αντιλήψεις, σκουριασμένες αντιλήψεις της ηθικής, ότι σήμερα πια μπορούμε να πετάξουμε τα ταμπού όπως λένε, και ότι πρέπει να είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι, δηλαδή ελεύθεροι θα πει να μην τραπόμαστε τίποτα, διότι αδιαντροπία και ελευθερία τα έχουμε κάνει συνώνυμα, τα έχουμε ταυτίσει. Τότε αντιλαμβάνεστε, αγαπητοί μου, ότι αυτοί που σπρώχνουν, οθούν, βγάζουν στο πεζοδρόμιο τους ανθρώπους εν ονόματι της ελευθερίας, αυτοί οι ίδιοι είναι δούλοι της φθοράς. Οι στάσεις πάντως και η απάντηση των Αποστόλων, ότι μάλλον πρέπει να υπακούομαι στο Θεό παρά στους ανθρώπους, που οι νόμοι τους και οι εντολές τους είναι εναντιούμενοι βεβαίως στο Θεό, δίδει το μέτρο συμπεριφοράς σε ανάλογη περίπτωση. Αυτό το προσέξουμε, που δεν πρέπει ποτέ να λείπει η ευγένεια, σας το έχω πολλάκι στονίσει. Όταν κανείς γνωρίζει να αξιολογεί τα πράγματα και θέτει πάντοτε υπεράνω όλων των κριτηρίων το θέλημα του Θεού, τότε οτιδήποτε του συμβεί μπορεί να το κρίνει.
μπορεί ενδεχομένως να φτάσει να γίνει μάρτης, αλλά διατηρεί πάντοτε την ελευθερία του, γιατί είναι μέσα στην αλήθεια. Εκείνος που είναι μέσα στην αλήθεια διατηρεί την ελευθερία του. Είναι ελεύθερος πολιορκημένος, να θυμηθούμε αυτό το στίχο του Σολομού. Ελεύθερος πολιορκημένος, μπορεί να μου δέσουν τα χέρια και τα πόδια, να με μετάξουν μέσα σε μία σκοτεινή και υγρή φυλακή, να μην μπορώ να δω τις ακτίνες του ήλιου, ούτε να έχω μία κοινωνία με τους άλλους ανθρώπους. Αλλά επειδή λέγω την αλήθεια, είμαι ελεύθερος. Δεν πρόκειται για μια ελευθερία που μπορώ να κουνάω χέρια και πόδια. Θα λέγαμε και τα πουλιά πετάνε στον αέρα και τα γρήμια τρέχουν στο δάσος. Δεν μπορούμε να μιλάμε για μια ελευθερία. Η ελευθερία δεν είναι η ελευθερία των κινήσεων, αλλά η ελευθερία της συνειδήσεως. Είναι μεγάλο πράγμα η ελευθερία της συνειδήσεως, η ελευθερία του προσώπου. Σήμερα δεν υπάρχει βεβαίως αυτή η ελευθερία του προσώπου. Ελεύθερος είναι άνθρωπος που εκφράζει το θέλημα του Θεού και όχι το θέλημα το δικό του. Προσέξτε αυτό το σημείο. Αυτός που εκφράζει το θέλημα του Θεού και όχι το θέλημα το δικό του. Ξέρω, θα μου πει ίσως κάποιος, μα τότε δεν εκφράζουμε την ελευθερία τη δική μας, αλλά εκφράζουμε την ελευθερία του Θεού, εάν εγώ ακολουθώ και κάνω κάτι που το θέλει ο Θεός. Θα σας πω κάτι πολύ σπουδαίο και ίσως είναι ένα χρήσιμο στοιχείο για να μπορούμε να καταλάβουμε αυτή την πολυβασανισμένη, την κακομοίρα ελευθερία. Η ελευθερία κατανοείται πάντοτε μέσα στο χώρο της αγάπης. Μια ελευθερία έξω από το χώρο της αγάπης δεν είναι ελευθερία. Είναι απλώς κινήσεις μελών. Είναι κινήσεις ενός αυτονομημένου εγώ που στο τέλος οδηγείται σε μια καταστροφή. Αν αγαπάς επί παραδείγματι, έστω και αν πρέπει να εκφράσεις ξένη ελευθερία, όπως εν προκειμένου του Θεού ή του πλησίον, είσαι ελεύθερος. Πότε? Όταν αγαπάς. Όταν αγαπώ κάποιον, τότε γίνομαι υπηρέτης των επιθυμιών του, ελευθέρος. Θέλω. Εγώ θέλω να υπηρετήσω το Θεό. Τι επιθυμεί ο Θεός? Επιθυμεί αυτό. Εγώ το θέλω αυτό που θέλει ο Θεός. Συνεπώς ελευθέρως δουλώνω τον εαυτό μου στο Θεό. Αλλά αυτή η ελευθερία που υπηρετεί την αγάπη έχει νόημα. Είναι σωστά τοποθετημένη. Άρα λοιπόν η ελευθερία υπηρετεί την αγάπη. Η ελευθερία πρέπει να είναι ενταγμένη με την αγάπη και υπηρετεί την αγάπη. Η αγάπη είναι πιο πάνω από την ελευθερία. Πάρτε τους μάρτυρες, αγαπητέ μου, αγαπητή μου, τρανό παράδειγμα. Εκατομμύρια μάρτυρες στο όνομα του Χριστού. Αυτοί, θα λέγαμε, είχαν δεσμευμένη την ελευθερία τους. Καταρχάς μεν εκ μέρους των ανθρώπων. Τους πιάνανε και τους σκοτώνανε. Ύστερα δε δεσμευμένη η ελευθερία τους από το Θεό. Κι όμως ήσαν ελεύθεροι, γιατί αγαπούσαν και παρέδιδαν τον εαυτό τους στην αγάπη ελευθέρως. Εγώ θα σας πω ένα πολύ πολύ κοινό παράδειγμα δικό σας. Έχετε ένα μικρό νήπιο σπίτι σας και αυτό αρρωσταίνει. Το αγαπάτε πολύ, είναι μοναδικό παιδί σας. Μπορεί κανείς να έχει και 10. Και βεβαίως τα αγαπάει και τα 10. Είπα μοναδικό για να τονίσω την περίπτωση. Δεν θέλω να υποτιμήσω όμως ποτέ μα ποτέ ότι κανείς δεν μπορεί να αγαπάει το 10ο παιδί του, επί παραδείγματι. Όχι. Όπως λέει η παροιμία,
όποιο δάκτυλο λέει κόψεις πονάει. Παίρνω όμως ένα μοναδικό παιδί και το παιδί αυτό αρρωσταίνει και μπαίνεται σε αφάνταστη ταλαιπωρία με το παιδί αυτό. Όχι μόνο δεν μπορείτε να πάτε πια διασκεδάσεις, ας πάρω στην περίπτωση σαν φαινόμενο, όχι πλέον δεν μπορείτε να πάτε ούτε ένα στοιχειώδη περίπατο, δεν μπορείτε ούτε και να κοιμηθείτε. Καθυλωμένοι εκεί με την περιπέτεια του παιδιού σας που χρονίζει, σας ερωτώ, σας καθήλωσε κανείς την ελευθερία? Σας κάρφωσε την ελευθερία? Σας δέσμευσε την ελευθερία? Δεν μπορείτε να πάτε έξω να χαρείτε τη ζωή σας, να χαρείτε εντός αγωγικών. Μιλάω κατά το φαινόμενο τα πράγματα, όπως κινούνται οι άνθρωποι. Δεν μπορείτε, πώς δεν μπορείτε? Τι σας καθυλώνει? Η αγάπη. Αυτό το κάνετε όμως ελευθέρως στο παιδί σας. Ναι, γιατί το αγαπάτε. Γι' αυτό σας είπα, δεν κατανοείται η ελευθερία χωρίς την αγάπη. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχάσουμε ποτέ. Άλλο ότι κάποτε και η αγάπη μπορεί να υπηρετεί την ελευθερία, όχι για τίποτε άλλο, γιατί είναι η αγάπη. Να πώς τα γράφει αυτά ο Απόστολος Παύλος. Ελεύθερος ον εκ πάντων, πάσιν εμ' αυτόν εδούλωσα, ή να τους πλείωνας κερδίσω. Αυτό που έλεγε ο Παύλος το πίστευε μέχρι τα μύχια του κυτάρου του. Ελεύθερος ον εκ πάντων. Είμαι ελεύθερος και από πρόσωπα και από πράγματα. Ο Παύλος δεν είχε περιουσία. Ο Παύλος δεν είχε χωράφια, δεν είχε τίποτα, δεν είχε τίποτα. Είχε κάποτε. Τάφος. Φύγα. Ο Παύλος δεν είχε δέσει τον εαυτό του με κανένα πρόσωπο, ούτε με άρχοντες, ούτε με αρχιερείς, ούτε με πιλάτους, ούτε με τίποτα δεν είχε δέσει τον εαυτό του. Είτε ο ελεύθερος πράγματι, ελεύθερος όν υπάρχον εκ πάντων. Δεν ξέρω ποιος μπορεί αυτό να το πει. Κάποτε λέμε έχεις πράγματα, είσαι ελεύθερος. Διάβασα σε ένα περιοδικό, υπάρχει λέει μια επιγραφή στα ταμιευτήρια εκεί στη Γερμανία τη Δυτική, που λέγει έχεις κάτι, είσαι κάτι. Είναι μια διαφήμιση, θα λέγαμε, του ταμιευτηρίου. Έχεις κάτι, είσαι κάτι. Βέβαια, δηλαδή σε λαβαριάζουν οι άλλοι γιατί έχεις κάτι. Και άμα έχεις κάτι, τότε είσαι ελεύθερος και κινείσαι όπως θέλεις, θα λέγε κανείς. Είναι απάτη στο βάθος αυτό. Ξέρω, δεν θα το καταλάβετε, θα με διαψεύσετε, αλλά ή το καταλαβαίνω ή δεν το καταλαβαίνω, θα σας έλεγα. Διαμέσου του Παύλου το καταλαβαίνω. Ο Παύλος το έλεγε και το πίστευε. Ήταν ελεύθερος διότι δεν είχε συνδεθεί με τίποτα. Με τίποτα. Όσο περισσότερα πράγματα σωρεύομαι για να είμαστε κάτι και για να είμαστε ελεύθεροι και να κινούμεθα όπως θέλουμε, τόσο μεγαλώνουμε το φορτίο στη ζωή και μας δένει. Ναι, μας δένει. Ειλικρινά, υπάρχουν φορές που μπορούσε κανείς να δει έναν άνθρωπο στο δρόμο φτωχό να ζητιανεύει και να πήγε μια στιγμή, όταν τον βαραίνουν πολλά πράγματα, κληρονομιές και περιουσίες και φορολογίες και δεν ξέρω τι και αρπαγές και λοιπά, και να τον ζηλέψει αυτόν τον άνθρωπο, και να τον ζηλέψει. Δεν λέγω ψέματα. Κάποτε να ζηλέψουμε και ένα πουλάκι που πετάει στον αέρα και να λέμε κοίταξε αυτό πετάει στον αέρα και χαίρεται τον ήλιο και τον αέρα. Εγώ δεμένος με τόσα πράγματα εκεί, δέσιμο επιδεσίματος.
ελεύθερος ον εκ πάντων. Πάσιν εμ αυτόν εδούλωσα. Σε όλους έχω δουλώσει τον εαυτόν μου, ή να τους πλοίω να σκερδίσω. Βλέπετε, γίνομαι δούλος. Εγώ είμαι ελεύθερος. Ελεύθερος με την αντίληψη όσο είμαι προηγουμένος. Τώρα όμως δουλώνω τον εαυτόν μου, γιατί τους αγαπώ. Βλέπετε ότι εδώ η ελευθερία έρχεται, υπηρετεί στην αγάπη. Τη σπάσει γέγονα τα πάντα. Τα πάντα έχω γίνει σε όλους. Είναι απάντως την ας σώσω, για να μπορέσω να κερδίσω μερικούς. Τούτο δε ποιώ δια το Ευαγγέλιον, ή να συγκοινωνός αυτού γένομαι, για να γίνω συγκοινωνός του. Α Κορινθίους 9,19 έως 23. Μεγάλο πράγμα, αγαπητοί μου, να νιώσω την έννοια της αγάπης και της ελευθερίας, και της ελευθερίας ενταγμένη μέσα στην αγάπη. Οι Απόστολοι λοιπόν είχαν μαθητεύσει στον Χριστό, τον έζησαν, τον είδαν, είδαν τα σημεία του, τα θαύματά του, τόσο εκείνα που επετέλεσε σε ανθρώπους, όσο και στη φύση και στους δαίμονες, αλλά προπαντός στον εαυτόν του, όπως η μεταμόρφωση, η ανάσταση, η ανάληψη, ή περπάτησα πάνω στα νερά, ή ό,τι άλλο. Εξάλλου εδέχθησαν ρητήν ανάθεση ιεραποστολής στον κόσμο, και έπρεπε να γίνουν μάρτυρες αυτόπτε της Αναστάσεως της δικής του. Συνεπώς, εύλογος η απάντηση, φυσικοτάτη η απάντηση στο δικαστήριο. Ουγαρ δυνάμεθα ημείς είδομεν και οικούσαμεν μιλαλήν. Δεν μπορούμε εμείς εκείνα που είδαμε και ακούσαμε να μην τα πούμε. Στίχος 21. Ιδε προς απειλησάμενοι απέλησαν αυτούς, μη δεν ευρίσκοντες το πως κολάσονται αυτούς δια των λαών, ότι πάντες εδόξαζον τον Θεόν επί το γεγονότι ετών γαρ ειν πλειώνων τεσσαράκοντα ο άνθρωπος εφών εγεγόνει το σημείον τούτο της Ιάσεως. Εκείνοι όμως επί της απειλής περισσότεραν απειλή στους Αποστόλους, τους απέλησαν μη βρίσκοντας τον τρόπον πως να τους τιμωρήσουν, διότι εφοβούντο των λαών, διότι όλοι, ο λαός όλος εδόξαζε το Θεό για το θαύμα αυτό, διότι αυτός που εθεραπεύθη ήταν παραπάνω από 40 χρονών άνθρωπος, και ήτο εκ γενετής κουτσός, και συνεπώς το θαύμα ήταν τέλειον από το Θεό. Όταν, αγαπητοί μου, αποφασίζουν οι σύνεδροι να απολύσουν τους Αποστόλους, τους παρήγγειλαν να μην κηρυττούν Χριστό. Όταν όμως πήραν εκείνη την πρέπουσα απάντηση, τότε τους προσαπειλούν, δηλαδή τους απαγορεύουν, αφού προσθέτουν και απειλές. Οι Σαδουκαίοι και οι Φαρισαίοι, αντίθετης της θέσης, αλλά ως άρχοντες του λαού και στο συνέδριο και έξω εις την κοινωνική ζωή, εγνώριζαν πολύ καλά να κυριαρχούν επί του λαού. Η μέθοδος των, ο τρόπος των, η απειλή. Ας θυμηθούμε εκείνο το θαύμα του εκγενετής τυφλού. Όταν ερωτήθηκαν οι γονείς του, είναι πράγματι ο γιος σας? Ναι, είπαν αυτοί. Για πέστε μας πως ακριβώς βλέπει. Το ίδιο συνέδριο, ξέρετε, ήταν τότε. Εκείνοι είπαν, τι να σας πούμε, δεν ξέρουμε.
ηλικία να έχει, αυτόν ερωτήσατε. Δηλαδή είναι μεγάλης ηλικίας άνθρωπος, γιατί δεν ρωτάτε τον ίδιο? Γιατί, σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης 9,22, ταύτα είπων οι γονείς αυτού ότι εφοβούντο τους Ιουδαίους. Ήδη γάρ συμμετήθεντο οι Ιουδαίοι είναι, εάν της αυτόν ομολογήσει Χριστόν, από συνάγωγος γέννηται. Είχαν φοβήσει το λαό, όποιος ακολουθήσει τον Ιησούν και τον ομολογήσει ότι είναι ο Μεσσίας, αυτός δεν έχει καμία θέση μέσα στην συναγωγή. Εδώ δεν υπάρχουν επιχειρήματα, υπάρχει μόνο η απειλή. Και είναι πολύ φοβερό πράγμα να κρατάς άλλους ανθρώπους κάτω από την κυριαρχία σου και την εξουσία σου, χωρίς επιχειρήματα, μόνο με την απειλή, μόνο με το κύρος, θα λέγαμε, του προσώπου σου ή του αξιώματός σου. Είναι φοβερό. Εγώ είμαι κληρικός και κάποιος να πάω να πω πόσο κάνει αυτό, το αγοράζω. Πάτρε μου, δεν στο κουλάω, το έχω ανάγκη, είναι, το έχω ανάγκη. Θα σου δώσω την κατάρα μου, εάν δεν μου το δώσεις. Τρομάζει ο άλλος, παραλύει. Να πάρω την κατάρα αυτού του ανθρώπου, είναι και κληρικός. Αλίμονό μου, τι είναι αυτό? Είναι εκβιασμός, είναι απειλή. Φοβερό πράγμα, αγαπητοί μου, φοβερό, να κρατάμε τον άλλον άνθρωπο με τον εκφοβισμό, με τον εκβιασμό, με την απειλή. Ας προσέξουμε. Είτε έχουμε μεγάλο είτε μικρό αξίωμα, μπορεί κάποιοι άνθρωποι να είναι κάτω από μας, να είναι φυσταμενοί μας. Κάθε εξουσία πρέπει να προβάλλει τα επιχειρήματά της όταν θέλει κάτι, χωρίς προκατάληψη. Και φυσικά αυτά επί αγαθών ανθρώπων. Θα πει: Κύριε, δεν γίνεται αυτό, διότι έτσι είναι. Όταν όμως έχουμε κακούς ανθρώπους, έχουμε κακοποιούς, τότε βεβαίως θα προβληθούν και τα δύο, και τα επιχειρήματα και η απειλή. Γιατί? Διότι ο κακοποιός δεν πείθεται με τα επιχειρήματα, επειδή είναι κακοποιός. Και όταν του πούμε μεν τα επιχειρήματα δια την συνείδηση, αλλά του πούμε και την απειλή, τότε θα φοβηθεί την απειλή και θα φυλακτεί. Ας σας πω και το ίδιο πράγμα μέσα στο χώρο τον ποιμαντικό, που μπορεί να κάνει ένας ποιμήν πνευματικός στους ποιμενωμένους του. Λένε επί παραδείγματι: Παιδί μου, κοίταξε, μη πας στην ανηθικότητα, διότι το σώμα μας είναι ναός του Θεού, είναι κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος, δεν μπορείς το σώμα αυτό να το ξοδεύσεις στην αμαρτία. Βλέπουμε, αυτά είναι τα επιχειρήματα, το ανοίγουμε την Αγία Γραφή, του τα δείχνουμε, είμαι θα μέλη του σώματος του Χριστού, του τα δείχνουμε. Όταν καταλάβουμε ότι αυτός δεν θα μας ακούσει, τότε πλάι στα επιχειρήματα βάζουμε και την απειλή, και ειδού η απειλή: και ξέρεις, αν παραβείς αυτό που σου λέω, γιατί το λέει ο Λόγος του Θεού, είπα τα επιχειρήματα του Λόγου του Θεού, σε περιμένουν με το στόμα ανοιχτό οι αρρώστιες. Υπάρχουν εκείνη η αρρώστια, και τότε δεν μου λες που ξέρεις, αν για πρώτη φορά πας στην αμαρτία και δεν κολλήσει από εκείνη την αρρώστια, και τότε και τότε και τότε. Γιατί λέμε την απειλή? Για να τρομάξουμε? Όχι, γιατί δεν καταλαβαίνει ο άλλος, ή είναι επιπόλαιος. Λέμε τα επιχειρήματα, λέμε και την απειλή. Έχουμε άνθρωπο που κατανοεί? Δεν χρειάζεται η απειλή, μόνο τα επιχειρήματα. Και αυτό είναι αρκετό. Στο χώρο αυτό της ποιμαντικής, για να το κατοχυρώσω αυτό, για να μείνω και εγώ σε αυτό που λέω τώρα, όχι μόνο τούτο αλλά και εκείνο, δηλαδή και τα επιχειρήματα,
ο Απόστολος Παύλος λέει στον Τίτο: «Εισί πολύ και ανυπότακτοι». Υπάρχουν και ανυπότακτοι άνθρωποι. «Ους δι επιστομίζει να τους κλείνει στο στόμα». Δι είναι τι ενέλεγχεν αυτούς αποτόμως, για την οποία αιτίαν θα τους ελέγχεις αποτόμως. Βλέπετε. Ή στον Τιμόθεο: «Τους αμαρτάνοντας ενώπιον πάντων έλεγχε, είναι και οι λοιποί φόβον έχουσι». Για να έχουν και οι υπόλοιποι φόβο, γιατί δεν υπάρχει οριμότης, η κακοπιστία, η κακοήθεια. Ωστόσο, για να ξαναγυρίσουμε, οι σύνεδροι, αγαπητοί μου, δεν μπορούσαν να βρουν αιτιολογικό τιμωρίας, διότι ο λαός ήταν το μάρτης του θαύματος και μάλιστα εδόξαζον τον Θεόν. Σε περίπτωση κυρώσεων εις βάρος των Αποστόλων, ο λαός θα απεδοκίμαζε τους συνέδρους ως θεομάχους. Πολλές φορές βλέπουμε κατά πρόνοιαν του Θεού ο λαός να γίνεται κριτής κακών κυβερνητών. Γι' αυτό και η παροιμία: «Φωνή λαού, οργή Θεού». Γι' αυτό σημειώνει και ο Ιερός Ευαγγελιστής: «Δια των λαών». Τι εφοβούντο? Δια των λαών. Μπορούσαν αν όχι να εξεγερθεί ο λαός, αλλά να τους κακοχαρακτηρίσει. Και αυτό βεβαίως δεν τους συνέφερε. Εξάλλου το παρόν και ο θεραπευτής, είπαμε, χολός, του οποίου ηλικία ήταν άνω των 40 ετών, πράγμα που δείχνει ότι ατροφικά πόδια δεν μπορούσαν ποτέ να γίνουν καλά, 40 τόσα χρόνια, δεν ήταν παρά ένα τέλειο θαύμα του Θεού. Στο τέλος λοιπόν, μη έχοντες πλέον κανένα αιτιολογικό της συλλήψεως και της φυλακίσεως των Αποστόλων, τους απέλυσαν. Όχι τους απείλαξαν, αλλά τους απέπεμψαν. Όπως απέπεμψαν και εκείνο των τυφλών που του είπαν: «Εσύ θα γίνεις δάσκαλός μας». Όσο ο λόγος του Θεού, αγαπητοί μου, μας περιγράφει αυτά δεν ανήκουν σε μια διοντολογία μόνο στο παρελθόν, τι πρέπει κανείς, τι μπορούσε κάποτε να κάνει και στο μέλλον. Γιατί μέχρι που να ξανάρθει ο Χριστός, για να κλείσουμε το θέμα μας, μέχρι που να ξανάρθει ο Χριστός, αυτές οι δίκες εντός εισαγωγικών διαρκώς θα επαναλαμβάνονται. Έτσι σήμερα χριστιανοί συλλαμβανόμενοι σε άθεα καθεστώτα, οι κρίνοντες δεν έχουν τίποτε να πούν, διότι οι χριστιανοί μιλάνε για το Θεό, μιλάνε για τη δικαιοσύνη, μιλάνε για τη μέλουσα κρίση, ενώ οι σύγχρονοι διώκτες ακούν, είναι εφευρετικότεροι των παλαιών. Είναι πολύ εφευρετικότεροι των παλαιών. Γιατί? Διότι ο διάβολος που είναι από πίσω τους 2000 τώρα χρόνια απέκτησε πλουσιωτέραν πείραν πάνω στην δαιμονική του δουλειά. Γι' αυτό όταν κανείς εναντιωθεί και μιλάει για το Θεό, τότε βγάζουν τον ομολογητή της πίστεως, ότι για να λέγει ό,τι λέει πρέπει να είναι ψυχικά άρρωστος αυτός, και έτσι παραπέμπεται σε ψυχιατρίο για θεραπεία. Και εκεί φυσικά τον αρρωσταίνουν αληθινά, ελαττώνοντας και την αντιληπτικότητα τη διανοητική, αλλά και κουρελιάζοντας τη βούληση και την όλη προσωπικότητα του ανθρώπου. Ναι ιδιώκτε, ναι μέθοδοι. Γι' αυτό λέγουν οι πατέρες ότι οι μάρτυρες των ημερών του Αντιχρίστου υπερτερούν ασύγκριτα από τους αρχαίους μάρτυρες, διότι εμέθοδοι που θα επινοούν οι μάρτυρες, οι ιδιώκτε των εσχάτων,
θα είναι πολύ φοβερότερες, διότι οι παλιοί διώκτε απαιτείνοντος το σώμα, οι σύγχρονοι διώκτε αποτείνονται εις αυτήν την ψυχή. Και ενώ μπορώ να είμαι κύριος του εαυτού μου και να πω κόψε με κομματάκια κομματάκια, όπως το είπε ο Άγιος Γεδεών, όταν όμως μου βάζουν μια ένεση και μου παραλύουν το νου και την καρδιά και τη βούληση, τότε τι μπορώ να κάνω πια, τι μπορώ να κάνω πια. Όπως και αν έχουν τα πράγματα, το θέμα είναι, αγαπητοί μου, ότι η μελέτη του μαρτυρίου, του όποιου μαρτυρίου που θα επιτρέψει η αγάπη του Χριστού, πρέπει να είναι καθημερινή. Αν έχουμε, αν θέλουμε να έχουμε μια γνησιότητα πίστεως και αγάπης. Το καλοβόλεμα της ζωής είναι άρνηση της πίστεως και της αγάπης. Αλλά η ποικίλη άρνηση άσκησης που πρέπει καθημερινά να κάνουμε δεν είναι παρά εκείνο που εξασθενίζει αυτό το καλοβόλεμα. Αν μπορώ να πάω με τα πόδια, γιατί να πάω με το αυτοκίνητο? Άσκησης. Ναι, απλά πράγματα. Και όλα αυτά μας βοηθούν για ένα ενδεχόμενο μαρτύριον, το οποίο θα μας εξαγνίσει και θα μπορέσουμε τότε να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας για την αγάπη του Χριστού.